Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι όπως οι βοσκότοποι, είναι το σφαγείο που πρέπει να δούμε, γιατί θα έχουμε προβλήματα λόγω της αύξησης της παραγωγής και μία γραμμή δεν θα προλαβαίνει να σφαγούν όλα τα ζώα και αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο τέτοια προβλήματα. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει, η άδεια λειτουργίας, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, να τα προγραμματίσουμε. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει ανανέωση, πιστεύετε θα έχει νέους στόχους? Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί υπάρχουν τρεις νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν και πιστεύω ότι μακάρι δηλαδή να αναλάβουν και να προχωρήσουν. Είναι νέοι άνθρωποι και πρέπει δηλαδή να αναλάβουν να προχωρήσουν. Εσείς θα είστε εκ νέου πρόεδρος εφόσον εκλεγείτε ή θα στηρίξετε με άλλο τρόπο τους νέους? Θα είμαι πλάι τους πάντα. Αν σε περίπτωση δεν εκλεγώ πρόεδρος και είναι αυτό, θα είμαι πάντα δίπλα τους. Με το ίδιο ζήλο θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και για τα προβλήματά τους. Από την εμπειρία σας αυτά τα χρόνια, βλέπετε νέους ανθρώπους να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν? Τι να πω. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Και για αυτούς που θα ασχοληθούν και αυτά. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πρέπει να ασχοληθούμε και να τον παλέψουμε. Κτηνοτροφία πρέπει να επιβιώσει, πρέπει να ζήσει. Κύριε Κασίου, κτηνοτροφία για την ΚΟ είναι μια ιστορική οικονομική διαδικασία από τους αρχαίους χρόνους και μάλιστα ακόμη σήμερα το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων σε αυτό το τομέα. Εσείς ως νέος άνθρωπος, πώς βλέπετε αυτή την απασχόληση και ποιο είναι το κριτήριο και το κίνητρο ταυτόχρονα για εσάς να ασχοληθείτε? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολα η αλήθεια γιατί έχει γίνει πολύ τουριστικό το νησί. Έχει χαθεί βέβαια ο κάμπος από τα μεγάλα ξενοδοχεία. Κριτήρια, εντάξει, πιστεύω είναι να υπάρχει θέληση και αγάπη για τα ζώα και καλό είναι και κάποια καινούργια παιδιά να ασχοληθούν γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι το παν, έτσι. Δεν περιμένουμε δηλαδή μόνο από τον τουρισμό, δεν γίνεται όλοι να ζήσουμε από τον τουρισμό. Πρέπει να υπάρχει και η γεωργία, η κτηνοτροφία, όλα αυτά. Με τους φίλους σας, τους συνομιλίκους σας, όταν συζητάτε αυτά τα θέματα, πώς το αντιμετωπίζουν? Υπάρχουν και άλλοι που να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ή απαξιωτικά? Ναι, βεβαίως ενδιαφέρονται. Απλά είναι λίγο. Υπάρχει ένα διχασμός, είναι δισταγμένοι γιατί ακούγονται πολλά ότι χρειάζονται κάποιες. Δηλαδή να έχεις κάποιους νόμους δηλαδή, να πηγαίνεις, να συμβαδίζεις. Που λογικό είναι, εντάξει. Αλλά είναι κάπως διστακτικοί, φοβούνται. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για ένα νέο κτηνοτρόφο? Είναι λίγο η αρχή, έτσι, γιατί ζητάνε κάποιες για ένα καινούριο κτηνοτρόφο, ζητάνε κάποιες προδιαγραφές. Βέβαια, ευτυχώς εδώ πέρα είναι πιο ομαλές οι συνθήκες που ζητάνε από ό,τι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά είναι δύσκολο να αρχίσεις, γιατί χρειάζεσαι να έχεις έκταση. Είναι πολλά κριτήρια πρέπει να έχεις. Εσείς πάντως το αποφασίσατε και μπαίνετε δυναμικά. Ναι, η αλήθεια πάμε από γενιά σε γενιά, ξέρω να το θέσω έτσι. Πιστεύω να προχωρήσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας όλοι μαζί. Και προπάντα θέλουμε και την υποστήριξη των κοοπολιτών, δηλαδή να αγοράζουν ντόπια, όχι από πάνω, ξέρω εγώ, τα γαλλικά, τα ολλανδικά. Είναι παράπονο αυτό από τους κτηνοτρόφους του νησιού? Βέβαια, ναι. Πολύ βέβαια. Και επίσης χρειαζόμαστε όσο μπορούμε και τη στήριξη του Δημάρχου, όσο γίνεται το δυνατόν. Κύριε Μιλωνά, εσείς βρίσκεστε εδώ με διπλή ιδιότητα, τόσο ως κτηνοτρόφος ο ίδιος, όσο και με την πολιτική σας ιδιότητα ως υπεύθυνο Δημοτικού Συμβούλου για τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Από την εμπειρία καταρχήν που έχετε στον χώρο, τι πρέπει να προσέξει περισσότερο τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και ο Δήμος? Νομίζω ότι καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσανε σε αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρώ εκδήλωση. Είναι δύσκολος σαν επάγγελμα ο πρωτογενής τομέας, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλει μεγάλη θέληση, θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο. Πρέπει να τους στηρίξει ο Δήμος. Δεν θέλω να πω για παλαιότερα το τι γινότανε. Πάμε μπροστά. Θεωρώ ότι πάμε μπροστά και θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε και για το σφαγείο, για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, θα είμαστε δίπλα του. Ως επάγγελμα μπορεί να έχει απόδοση σήμερα για κτηνοτρόφο η εμπειρία σας, τι λέει, για να μπουν και νέοι δηλαδή, να υπάρχει η κίνητρο? Η εμπειρία μας λέει ότι πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να του δώσουμε κίνητρα, να τους βοηθήσουμε για τους στάβλους,
να είμαστε δίπλα στον, και στον καινούριο και στον παλιό κτηνοτό. Στην αδειοδότηση δηλαδή των σταυλικών εγκαταστάσεων. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα των βοσκοτόπων επίσης είναι πολύ μεγάλο. Οι βοσκότοποι του νησιού έχουν συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια και λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων. Μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό? Θα προσπαθήσουμε να, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν Δήμος, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο. Παλαιότερα είχαμε κάποιο πρόβλημα με τους βοσκότοπους. Όπως τα έχουν κηρύξει δασικές περιοχές. Το πρόβλημα το είχε από το Δήμο Δικαίου και κάτω, παλαιόν Δήμο Δικαίου, και τα καλύπτει αυτά ο Δήμος Ηρακλειδών. Είχε πάρα πολλά δημοτικά χτήματα και εκεί καλυβόμαστε. Αλλά τώρα όσο πάνε και επειδή μαζεύονται πολλοί, αρχίζει και σφίγγει ο κλοιός. Τώρα θα το δούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους, πάντα δίπλα τους, για οποιοδήποτε πρόβλημα, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.